Λουκανικό ψωμό φόρμας. Φαντάζομαι δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω. Γιατί λέτε τι λουκανικό ψωμό φόρμας, τι εννοεί ο τύπος, πώς θα το κάνει αυτό. Περιμένετε και θα δείτε. Πάρα πολύ γνώστιμη συνταγή και πάρα πολύ εντυπωσιακή. Πάμε να δούμε τα υλικά και να τη φτιάξουμε. Για το λουκανικό ψωμό φόρμας θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια χλιαρό νερό, ένα κουταλάκι του γλυκού ξηρή μαγιά, ένα κουταλάκι του γλυκού κρυσταλλική ζάχαρη, 400 γραμμάρια σκληρό αλεύρι, συνέξτρα για τη φόρμα, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, συνέξτρα για τον μπολ, ένα μεσαίο αυγό, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 80 γραμμάρια τριμμένη γραβιέρα και βούτυρο για τη φόρμα. Για τη σύνθεση, 25 λουκάνικα κοκτέιλ και 50 γραμμάρια τριμμένη γραβιέρα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα φτιάξουμε ένα λουκάνικο ψωμό. Οπότε πρέπει να φτιάξουμε μια ωραία ζύμη. Σε περίπτωση που πάρετε μια έτοιμη ζύμη για πίτσα από αυτή το εμπορίο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ζύμη, την έτοιμη ζύμη για πίτσα, για να το φτιάξετε. Αλλά για μένα καλύτερα να κάνετε τη δική σας ζύμη, γιατί θέλουμε να βάλουμε πολλές φορές ιδιαίτερες γεύσεις μέσα στη ζύμη και δεν μπορούμε να το κάνουμε στην έτοιμη ζύμη. Δηλαδή, αν θέλαμε να βάλουμε ρίγανη ή δεντρολίβανο ή σκορδάκι μέσα στη ζύμη, μπορούμε σε αυτό το σημείο. Να μου πάρουμε έτοιμη, δεν μπορούμε. Οπότε τα πράγματα είναι απλά. Χρειάζομαι νεράκι μαζί με τη μαγιά και τη ζαχαρίτσα μας. Ανακατεύουμε λίγο εδώ. Αυτά τα τρία υλικά. Και προσθέτουμε μέσα ένα μπουλάκι. Ελαιόλαδο. Αλάτι. Όχι πιπέρι. Και αλεύρι σκληρό. Θα βάλουμε αλεύρι σκληρό γιατί θέλουμε να μαστιχώσει περισσότερο, να γίνει πάρα πολύ ελαστικό. Γίνεται η συνταγή και με αλεύρι για άλλους τις χρήσεις, αλλά θα σας διευκολύνει πάρα πολύ αν βάλετε αλεύρι σκληρό όταν θα φτιάχνουμε στη συνέχεια το λουκανικό ψωμό και θα δείτε γιατί. Θέλουμε να είναι ελαστικότατο το ζυμαράκι μας. Οπότε, χτυπάω 8 με 10 λεπτάκια και μόλις έτσι χτυπηθεί το ζυμαράκι μας, τα τελευταία 2 λεπτάκια τι θα κάνω, θα ρίξω και το τυρί το τριμμένο. Δεν το ρίχνω την αρχή, το ρίχνω στο τέλος. Εντάξει, μην τσακώ. Οπότε, χτυπάω 8 λεπτάκια χωρίς το τυράκι και στα τελευταία 2 λεπτάκια βάζω και το τυράκι μέσα. Λοιπόν, μετά από 8 λεπτάκια χτυπήματος, ρίχνουμε μέσα και το τυράκι μας. Εδώ. Και ανακατεύουμε ίσα-ίσα μέχρι που να ομογενοποιηθεί και το τυράκι. Εντάξει, Μπελεσάκο μου. Κοίτα, δεν θέλει πολύ ώρα. Εδώ. Ούτε 2 λεπτάκια. Ίσα-ίσα 30-40 δευτερόλεπτα. Τέλεια. Έτοιμο. Λοιπόν, το ζυμαράκι μου είναι έτοιμο. Πώς το βλέπεις? Σεξι. Σεξι και όποιος αντέξει. Εντάξει, λίγο λαδάκι. Και θέλω να αφήσουμε να φουσκώσει. Πόση ώρα θα αφήσουμε να φουσκώσει? Αναλόγως με τη θερμοκρασία δωματίου. Πόση ώρα, αναλόγως με τη θερμοκρασία δωματίου, θα πάρει περίπου καμιά ωρίτσα. Εντάξει, οπότε, τη λίγο εδώ με μεμβράνη. Βασικά, δεν χρησιμοποιήσω αυτή τη μεμβράνη. Θα πάρω τη μεμβράνη αυτή. Αχα, τη διπλασιασμένη. Εντάξει, να μην ξέρω τη μεμβράνη. Κάνουμε οικονομία στο πλαστικό. Εντάξει. Τέλεια. Λοιπόν, αφήνω στην άκρη. Μετά από μία ρίτσα θα είναι κάπως έτσι. Και τα πράγματα τώρα αρχίζουν να γίνονται έτσι sexy. Γιατί θα πάρω μία φόρμα 10x35. Έχω βούτυρο αλευρώσει. Και αυτό που θα κάνω είναι κάτι καινούριο, κάτι μοναδικό. Θα πάρω το ζυμαράκι μου εδώ πέρα. Και θέλω 25 κομμάτια. Εντάξει. Όσα τα λουκάνικα και μου. Οπότε εδώ έχω 12 και εδώ έχω 12. 24 είναι αυτά. Εδώ θα βγάλω 13. Οπότε εδώ θα βγάλω 6 και 6, 12. Αυτό θα βγάλει 3. Αυτό θα βγάλει 1, 2, 3. Και κοιτάξτε τι θα κάνω. Θα πάρω το ζυμαράκι μου έτσι όπως είναι. Το βλέπεις? Ναι. Θα κάνω μία έτσι το λουκάνικο. Για το κλείσεις. Το πετάξω μέσα στη φόρμα. Έτσι απλά. Έτσι απλά. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Θα πάρω άλλο ένα ζυμαράκι, θα τελείξω το λουκάνικο, θα το πετάξω μέσα στη φόρμα. Θα ρίξω και λίγο τυράκι. Θα πάρω άλλο ένα λουκανικάκι και θα κάνω ακριβώς το ίδιο. Εδώ. Πώς σου φαίνεται? Αλλά δεν το κρύβεις ολόκληρο. Ποιο? Δεν το κρύβεις το λουκάνικο. Δεν το κρύβω γιατί θα φουσκώσει το ψωμάκι. Τώρα θα το αφήσουμε στην άκρη να φουσκώσει το ζυμάρι μας. Θα καλύψει ένα μέρος από το λουκάνικο, αλλά θέλω και κάποια να είναι εκτεθειμένα. Κάνουμε ένα λουκανικό ψωμό, οπότε θέλουμε να είναι ιδιαίτερο. Σου είπα, δεν μπορώ να σου περιγράψω τι θα κάνω γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν είναι ωραίο? Είναι ουσιαστικά λουκανοπιτάκια μικρά που θα τα αφήσω να ενωθούν. Θα γίνει σαν monkey bread. Το ξέρεις το monkey bread? Εννοείται. Και συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Εδώ.
Ξανά ζυμάρι, εδώ, τυλίγω απλά. Κάποιο το καλύπτω τελείως, κάποιο δεν το καλύπτω. Κάποιο κάνω έτσι, κάποιο κάνω έτσι, κάποιο κάνω έτσι, κάποιο κάνω έτσι. Πόσο έχω τώρα κάτω για να μετρήσω? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Άντε να βάλω κι άλλο ένα, 13. Εντάξει. Ναι. Οπότε, ρίχνω και λίγο τυράκι από εδώ, που δεν έχω ρίξει. Και συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Τι διαφορές έχει το ιταλικό ριζότο με το γαλλικό ριζότο? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι το ριζότο είναι ιταλική συνταγή. Οπότε η γαλλική του εκδοχή θα έχει γαλλικές πρώτες ύλες. Η διαφορά τους θα είναι στο ότι ο Γάλλος θα παίρνει ρύζι από την Ιταλία, ο Ιταλός θα παίρνει βούτυρο από τη Γαλλία και οι δύο θα παίρνουν τυρί από την Ιταλία. Τα μπλέξαμε, παιδιά. Νομίζω δεν υπάρχει καμία διαφορά. Λοιπόν, ρίχνω όλο το υπόλοιπο τυράκι από πάνω. Και τώρα τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να ξαναφύσουμε να φουσκώσει. Και όταν φουσκώσει, φίλε Μπέλ, θα γίνει έτσι. Χαμός. Πολάση. Χαμός και καταποντισμός και ο μέλανας δρυμός. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, πάει στο φούρνο. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος σε 170 βαθμούς και θα ψήσω 35 με 40 λεπτάκια. Οπότε βάζω στο φούρνο και σε 40 λεπτάκια τρώμε. Ψηλά ψηλά σχάρι να περνάει ο αέρας από κάτω, να φουσκώσει ακόμα παραπάνω, θα γίνει τραγανό. Θα γίνει σαν μπριός με λουκανικά και τυρί. Άντε, γεια! Και το λουκανικό ψωμό είναι έτοιμο. Ξεφορμάρουμε, εδώ. Κατάμε να κόψουμε σε κομμάτια. Κοίτα. Ναι, εντάξει. Τώρα ναι, παντού λουκάνικο. Δεν το είχατε φανταστεί. Εγώ σας είπα ότι θα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο ψωμάκι. Δεν είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Και περισσεύει κανένα λουκανικάκι στην άκρη για να δοκιμάσεις. Ναι. Κοίτα. Συνεχίζω. Δεν είναι ωραίο? Πολύ ωραίο. Λοιπόν. Αυτά εδώ πάνε κατευθείαν. Εδώ. Εδώ. Και αυτά εδώ είναι να τα μοιραστώ με τους φίλους μου. Έλα εδώ. Έχεις πέσει σε αυτό που δεν έχει λουκάνικο. Αυτό έχει. Για σένα που είσαι φίλος μου θα πάρεις αυτό με το λουκάνικο. Α, τσίες. Και θα πάρω άλλο ένα. Τι, με λουκάνικο. Είναι πολύ ωραίο. Είναι φοβερό. Δεν θες ένα τέτοιο σε κάθε άκρης φουτούρου όταν πηγαίνουμε το πρωί? Το είπε. Η συνταγή είναι στο site, θα να μας φτιάχνεις. Φτιάξτε το, είναι τέλειο. Για το λουκανικό ψωμο φόρμας, στον κάδο του μίξερ ρίχνουμε το νερό με τη μαγιά και τη ζάχαρη και ανακατεύουμε με σύρμα χυρός. Προσθέτουμε το αυγό, το ελαιόλαδο, το αλάτι, το αλεύρι και χτυπάμε με το γάτζο σε μέτρια ταχύτητα για 5 με 8 λεπτά. Λίγο πριν το τέλος, προσθέτουμε το τυρί και χτυπάμε για λίγα δευτερόλεπτα. Πλάθουμε με τα χέρια σε σχήμα μπάλας, μεταφέρουμε σε λαδωμένο μπολ, καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε να διπλασιαστεί. Ξεφουσκώνουμε το ζυμάρι και κόβουμε σε 25 ίσα κομμάτια, βάζουμε μέσα σε κάθε ζυμάρι ένα λουκάνικο και τυλίγουμε σε ακανόνιστο σχήμα. Μεταφέρουμε σε βουτυροαλευρωμένη φόρμα μέχρι να γεμίσει η βάση, πασπαλίζουμε με τυρί τριμμένο ενδιάμεσα στα ζυμαράκια και από πάνω, βάζουμε μεμβράνη και αφήνουμε να φουσκώσει. Βάζουμε στο φούρνο, ψήνουμε, αφαιρούμε από το φούρνο, κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε.